και του χρόνου και να μπορέσουν να συγκεντρώσουν και να βγάλουν το μεροκάματό τους. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και προσέχουν. Μάθανε. Κόβουν μόνο τα φύλλα και τα άνθη και αφήνουν τη ρίζα για να έχουν την επόμενη χρονιά. Εκείνο που έχει καταστραφεί και είναι είδος προς εξαφάνιση είναι το άγριο τσάι του βουνού, του γράμμου. Γιατί εκεί πέρα υπήρχε μεγάλη απληστία και από τους εισερχόμενους, τους εξωχώριους, αλλά και από τους ενδοχώριους, από τους εσωχώριους. Τα πήραμε όλα. Πήγαιναν και τα μάζευαν και τα εκρίζωναν. Μα σε άλλες περιοχές, δήμαρχε, ψάχνεις πια να βρεις ρίγανη. Διότι πηγαίνανε όλες οι κυρίες και κύριοι και όλοι το χωριό οι κάτοικοι και την ξερίζωναν. Το έχουμε δει όλοι με τα μάτια. Κύριε Μάνεσε, επιτρέπεται για ατομική χρήση μέχρι 2 κιλά για όλη τη συλλεκτική περίοδο. Οι δικοί μας πηγαίνουν και οι δικοί μας και ξένοι και μαζεύουν 5 και 10 και 20 κιλά και πολλοί τα εμπορεύονται. Πράγμα που απαγορεύεται. Και τα εκριζώνουν. Τώρα να σας πω όμως ότι από φέτος για πρώτη φορά ξεκινά μια σημαντική προσπάθεια εδώ από την περιφέρειά μας. Γίνονται δύο προγράμματα έρευνας και μελέτες αυτών των φαρμακευτικών φυτών και μάλιστα δημιουργείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι γεωπόνος και καλλιεργεί τέτοια φυτά αρωματικά στην Κοζάνη. Γίνεται μια ακαδημία ιατρικής γεωργίας προκειμένου να μελετηθούν αυτά τα φυτά, να δούνε κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούν να καλλιεργηθούν και να οθηθούν οι κάτοικοι των ορεινών χωριών να τα καλλιεργήσουν για να έχουμε ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Ναι, παιδί μου, μπράβο. Γιατί ο άλλος είναι με τα ξύλα, ελαιοτόμος, άλλος είναι αγρότης, άλλος είναι κτηνοτρόφος. Να βγει ένα μεροκάματο. Τουρισμό τον έχετε σε συγκεκριμένη περίοδο, να έχει ένα αλλακτικό. Το μόνο που ασχολούμαστε είναι η κτηνοτροφία σε αυτά τα απέραντα βοσκοτόπια του γράμμου που έχουμε 40 κτηνοτρόφους εκμεταλλεύσεις με 3.500 βοηδοί. Και ακούστε λιγάκι, επειδή αυτά τα φυτά και το χόρτο του γράμμου που είναι βιολογικά όλα, με αυτά εκτρέφονται δηλαδή τα βοηδοί, είναι υψηλής διατροφικής αξίας το κρέας αυτών των ζώων το οποίο πωλείται στη συνέχεια. Γι' αυτό εμείς ζούμε από αυτά, από την κτηνοτροφία, από την υλοτομία και τώρα θα μπορούσαν να ζήσουν πολλοί, δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι από την καλλιέργεια αυτών των φαρμακευτικών. Ωραία, Δήμαρχε. Λοιπόν, την καλημέρα μας στους κατοίκους του Νεστόριου. Μαγευτική περιοχή, όσοι δεν έχετε επισκεφθεί, να πάτε. Η διαδρομή πάρα πολύ εύκολη. Ο δρόμος βατός, εξαιρετικός. Και από Καστοριά και από Άργος Οριστικό, από όπου θες πας. Ένα μήνυμα να δώσω, κύριε Μάνεσε. Δύο. Και ένα δώρο από μένα. Πρώτον, ότι τα σύνορά μας δεν είναι ξέφραγο αμπέλι αυτή τη στιγμή. Να πάρουν το μήνυμα οι γείτονές μας. Θα συλλαμβάνονται, θα φυλακίζονται και θα πληρώνουν τα υψηλά πρόστιμα. Δεύτερον, οι δικοί μας να προσέχουν. Τρίτον, εμείς θα προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε στη συνέχεια. Και τέταρτον, ελάτε σε αυτόν τον υπέροχο γράμμο που έχει ιστορική αξία, έχει περιβαλλοντική αξία και έχει και φυσική αξία. Θα δείτε καταπληκτικά πράγματα. Σας προσκαλώ να έρθετε σε αυτά τα πανέμορφα χωριά, τα πανέμορφα δάση, τα ωραία χρώματα του φθινοπόρου, τα μεγάλα ποτάμια. Θα δείτε κάτι καταπληκτικό που θα σας αρέσει. Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Να διδαχτείτε την ιστορία όλη της περιοχής μας, γιατί εδώ, κύριε Μάνεσε, άφησε η Ελλάδα, γράφτηκε η τελευταία σελίδα του δράματος, του εθνικού διχασμού, του εμφυλίου πολέμου. Και αυτός ο γράμμος είναι ένα πολύ σημαντικό βουνό. Έχει δίκιο, από το μέρος που μέχρι την Ατομιλίτσα, όλο το κομμάτι του γράμμου. Το οποίο έχει πολλές δυνατότητες και κοιτάμε τώρα να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για να βοηθήσουμε τον τόπο μας, τους ανθρώπους τους, όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Δήμαρχε, την αγάπη μου. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.